Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 300 τραυματίστηκαν και χιλιάδες σπίτια ισοπεδώθηκαν από το σεισμό 7 Ρίχτερ χθες στην Ινδονησία. Οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την προσπάθεια ανέβρεσής τους, ενώ την ίδια ώρα κάποιες παράκτιες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες. Με τα χέρια γυμνά, οι κάτοικοι της Δυτικής Ιάβα στην Ινδονησία σκάβουν στα ερείπια για τυχόν επιζώντες. Οι αγνοούμενοι είναι πολλοί και όσο περνούν οι ώρες, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί από το σεισμό των 7 Ρίχτερ. Lagi di dalam rumah, pas ada goncangan, diam dulu sebentar, udah makin lama makin kenceng, lalu keluar, pas keluar, penting udah ambruk semua, udah kena kepala. Ya rumah rusak, jadi ibu kesini gitu, takut ketakutan. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς κάποιες παράκτιες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες και δεν υπάρχει επικοινωνία για να διαπιστωθεί το μέγεθος της καταστροφής. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι οι καταστροφές που υπέστησαν πολλοί δρόμοι, εμποδίζοντας τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα θύματα προκλήθηκαν από τις κατολισθήσεις που ακολούθησαν το σεισμό. Συνολικά υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 σπίτια και κτίρια κατέρευσαν.